Ένα melt με τη ζεστασιά. Για το σπίτι μέσα για να... Ακριβώς. Και έχουμε κάνει πάλι πρωτοπορία, melt με σιτρονέλα. Εντομοαποθητικά. Πολύ καλό. Λοιπόν, να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Μέχρι τώρα είσαστε μέσα στο κέντρο της αγοράς, μέσα στην πλατεία. Είχατε εκεί το περίπτωρο απέναντι από την ομαρχία. Και σας βλέπουμε εδώ. Καλά είναι και εδώ, άνετα είναι εδώ. Ναι. Αλλά... Δεν έχει το ίδιο πέρασμα, νομίζω. Εννοείται αυτό, αλλά όταν. Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ? Θα σας πω αμέσως. Όταν πλησιάζουμε στη λήξη της προθεσμίας και πρέπει να στήσουμε, γιατί είναι ορισμένες οι ημερομηνίες της έκθεσης, ναι, και υπάρχει αμφιβολία. Θα μας το δώσουν ή δεν θα μας το δώσουν. Το χρειάζεται κάποιος επαγγελματίας, δεν θα το χρειαστεί. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει, εμείς τι κάνουμε. Ναι, σωστά. Παίρνουμε αυτό, διότι το άλλο που παίρναμε απέναντι είναι το ΝΑΜΕΑ, είναι του Πανηχιακού. Δεν μπορούμε να το καταχρηστούμε. Έχει και το άλλο εδώ πέρα, απέναντι από τον Νίκο Χίου διδασκάλου. Ναι, αυτό
κατά πάσα πιθανότητα θα πάει ο Σύλλογος Αυτισμού. Δηλαδή είναι όλα κατηλημένα. Εμείς ζητήσαμε τούτο εδώ, το πρώην περίπτερο Μαυρογιάννη, που είναι δίπλα στην περιφέρεια. Ναι, ναι, αυτό ήταν πολύ καλό. Αυτό ήταν πολύ καλό, το ξέρουμε. Αλλά υπήρχε η αμφιβολία μέχρι και σήμερα που ξεκινήσαμε. Καλά, βέβαια το θέμα είναι ότι, γι' αυτό το κάνουμε και νωρίς εμείς το ρεπορτάζ, ότι ο κόσμος που θέλει να κάνει ίσως το μόνο δώρο που θα πάρει αυτές τις μέρες και θα πιάσει τόπο, το μόνο δώρο που θα κάνει και θα πιάσει, εφόσον θέλει, χαρά θα... Δηλαδή, σίγουρα, είσαστε... αλλά νομίζω ότι να μην το κάνουν γι' αυτό, να το κάνουν γιατί κάνουν ένα κόπο τα παιδιά μας, ναι. Γιατί θα αρέσει σε αυτόν που θα το πάρει. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Όχι, και αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι χρόνο με το χρόνο, η ποιότητα και το, όλος ο σχεδιασμός είναι πραγματικά μοναδικός. Είναι μοναδικός. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από... Όχι, όχι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Όχι. Στεγαζόσαστε εκεί που είναι τα εργαστήρια. Η επιδότηση για αυτά, η χρηματοδότηση για αυτά όλα από πού γίνεται? Από το σχολείο. Από το προηγούμενο παζάρι, ό,τι έχουμε μαζέψει. Ναι. Από το κηλικείο μας που και εκεί λειτουργούμε αυτόνομα. Δημιουργούν τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και τα καταναλώνουν τα ίδια με ένα μικρό αντίτιμο ίσα για να καλύπτονται τα υλικά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Πόσο καιρό ασχολείστε με τέτοιου είδους εκπαιδευτικές δομές? Αν το είπα και σωστά. Είμαι φυσικοθεραπεύτρια. Είναι η δουλειά μου. Είτε στο ελεύθερο επάγγελμα που είχα 20 χρόνια εργαστήριο φυσικοθεραπείας, είτε τα επόμενα 17 χρόνια που είμαι ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια και τα τελευταία 4 με οργανική θέση πλέον στη δευτεροβάθμια, στο ΕΚ. Έχω ενασχόληση με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πόσο έχει προχωρήσει η κοινωνία στο να, όχι να αποδεχτεί, δεν μου άρεσε η έκφραση, το να αφομοιώσει τα παιδιά αυτά με την υπόλοιπη κοινωνική ζωή? Σίγουρα δεν είναι το Κωνσταλέκης των προηγούμενων χρόνων. Ναι, αλλά όχι ότι έχουμε γίνει και η Σουηδία. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα πλησιάσουμε. Θα ανοίξουν τα μάτια του κόσμου, τα μυαλά του κόσμου, ναι, ναι. Και νομίζω ότι θα αποδεχτούν τη διαφορετικότητα, αυτή που δεν επιλέγεται. Ναι, ναι. Γιατί πραγματικά αυτή δεν επιλέγεται. Ωστόσο, ήδη έχουν κάνει βήματα. Ναι. Μπορεί ακόμα να κοιτάνε περίεργα τον όποιον άνθρωπο έχει μια δυσκολία, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ψηλά ποσοστά αποδοχής. Ναι. Και άλλωστε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις είναι ότι μπορούμε, είμαστε εδώ, κάνουμε πράγματα. Δεν είμαστε για εγκλεισμό. Ναι, και εσείς που θα έρθετε αυτές τις... Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτό εδώ? Μέχρι τις 26 θα είμαστε εδώ. 26, ναι, Παρασκευή. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή. Ενδεχομένως, με μεγάλο ερωτηματικό, κάποιες μέρες μέσα στο Πάσχα και λίγο μετά το Πάσχα. Αυτό θα ήταν πολύ καλό πάντως. Αυτό θα ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, ελάτε, κάντε τη βόλτα σας, δείτε τα καταπληκτικά δημιουργήματα των παιδιών. Πάρτε κάτι για σας. Όχι... Να και η διευθύντριά μας. Ναι, θα μιλήσουμε. Όχι σαν πράξη ελεημοσύνης. Ακριβώς. Σαν συνειδητή αγορά για κάτι από όλα αυτά που σίγουρα θα σας αρέσει. Λοιπόν, κύριε Χριστούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εδώ και... Να τη διευθύντρια, τη διευθύντρια. Πού είναι η κυρία Βούλγαρη? Ελάτε, κύριε. Ωραία. Εσείς είστε καθηγήτρια? Καθηγήτρια. Είμαι λογοθεραπεύτρια στο ΕΚ. Είμαι μάλιστα. Είμαι λογοθεραπεύτρια, η οποία έχει συμβάλει. Τρέχει. Είναι ο Ντελάλης βασικά του Παζαριού. Εγώ σας είδα προχθές μέσα στην αγορά. Χθες, μέσα στην αγορά με ένα παιδί. Δύο. Με δύο παιδιά. Τον Στέφανο και τον Σίμω. Το παιδί. Το οποίο. Κάνατε μία κίνηση να βγείτε στην αγορά, να βγείτε στον κόσμο για να διαφημίσετε ουσιαστικά το παζάρι σας. Πώς εκλάβατε την αντίδραση του κόσμου? Λοιπόν, έχουμε πάντα και θετική ανταπόκριση, έχουμε και κάποια αδιάφορη. Ναι. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι η πλειοψηφία λέει ότι βοηθάμε, ενισχύουμε και στηρίζουμε τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γιατί η Χίωση είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη ψηλά σε αυτό το κομμάτι. Είναι ευαισθητοποιημένη? Είναι, είναι. Απλά υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Παραδείγματος χάρη, έλλειψη πεζοδρομίων, ράμπες, έχουμε δυσκολίες όταν κατεβαίνουμε. Θα σας πάρουμε μια βόλτα μαζί μας. Παρ' όλα αυτά η Χίωση είναι γεμάτη με διαβάσεις τυφλών.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι χρησιμοποιείται κάποια ορθά, γιατί υπάρχουν κολόνες μέσα στις διαβάσεις. Έχω την αίσθηση, δεν έχουμε πεζοδρόμια. Έχω την αίσθηση και ο σχεδιασμός της πόλης σε σχέση με την προσβασιμότητα ανθρώπων που έχουν κάποια προβλήματα κινητικά γίνεται όπως έρχεται κάποιος και όπως χτες κάποιοι σας δώσαν ένα 20 λεπτό, πάρτε. Ευχαριστούμε, δεν θέλουμε κάτι. Είπαμε, δεν είναι λιμοσύνη όλο αυτό. Έτσι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι για λιμοσύνη, είναι για καλό σκοπό. Μα γι' αυτό, γιατί είδατε αυτή την εικόνα και μου κακοφάνηκε απίστευτα. Λέω, ας μην χαλάσω την εικόνα. Ούτε εμείς χαλαστήκαμε, είδατε, το διαχειριστήκαμε. Τους είπαμε ότι τα παιδιά κάνουν πολύ όμορφες δημιουργίες και ότι για αυτές τις δημιουργίες παίρνουν ένα αντίτιμο. Έτσι. Και δώσαμε κάτι. Ναι. Ανάλογο με την τιμή και νομίζω ότι εμείς νιώσαμε πολύ καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα το καταλάβουν όλοι. Εσύ είσαι χθες μαζί που... Ναι. Πώς ήταν, Στέφανη, ο κόσμος τι σου έλεγε? Πολλά, τι ήθελε, τι είναι αυτά και τι είναι αυτά. Τι, ναι. Ρωτούσανε και τους έλεγα ένα βράδυ. Και τους είπες μετά ότι είσαστε εδώ πέρα στο Ομήριο ναι. Και όποιος θέλει θα έρθει. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δείτε, παιδιά, εδώ είναι τα φυτά που έχουν, και αυτά προς πώληση φαντάζομαι είναι, έτσι. Ναι, ναι, όλα. Λοιπόν, εδώ είναι τα φυτά που έχουν φτιάξει τα παιδιά. Μέχρι τις 26 Απριλίου είναι η αρχική, έτσι, ημερομηνία που μάλλον θα λήξει, αλλά θα έχει και μέρες μέσα στο Πάσχα φαντάζομαι. Ξεμείνει, θα βγούμε, είπαμε, με το καλαθάκι. Λοιπόν, και τις τσαντούλες και τα κάδρα. Και εδώ πέρα τα παιδιά έχουν κάνει τις μαρμελάδες. Τι είναι? Όχι μαρμελάδες. 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 Μανταρίνι, πορτοκάλι, λεμόνι. Έχουμε φυσική λεμονάδα. Μπράβο. Ελαιόλαδο με δεντρολίβανο. Το λάδι των παιδιών. Έτσι, το λαδάκι το δικό μας. Το λιμοντσέλο. Το λικέρ μας. Και το ξύδι μας. Ξύδι πάλι με βότανο. Και αυτό με δεντρολίβανο. Όλα τα φτιάχνουν τα παιδιά. Πολύ ωραία. Εδώ είναι τα με κερί και με σαπούνι. Και για τις κοπέλες έχουν φτιάξει εδώ τα παιδιά, πώς θα λένε αυτά, κραγιόν, λιμπλενέ, ενυδατικά, εν πάση περιπτώσει. Έχει, και έχουν κάνει και για πρώτη φορά σαπούνι υγρό. Ναι, ναι, ναι. Είναι για το πάτωμα. Α, για το πάτωμα. Φυσιολογικό επίσης. Και έχουμε και σαπουνάκι χεριών. Ορίστε. Υγρό που είναι υπερλίπανσης. Έτσι. Πάρτε το για να το πάρετε, για να το ευχαριστηθείτε. Φυσικά τα κάδρα μας και δεν έχουν έρθει. Λοιπόν, όλα. Έλα να δούμε και τα κάδρα, δεν έχουν έρθει και όλα τα κάδρα. Και κορνίζες και κρεμάστρες. Υλικά από τη φύση, που είναι κουκουνάρες που μαζέψαμε, τις βάψαμε τα παιδιά. Βότσαλα είναι αυτά. Βότσαλα. Και πράγματα που ανακυκλώσαμε, όπως είναι το παζλ εκεί πέρα, ένα παλιό παζλ που λείπαν κομμάτια, παλιά κεραμικά που τα χρησιμοποιήσαμε και τα βάψαν τα παιδιά, τα ξύλα και παλιά ξύλα. Και έτσι δημιουργήσανε πολύ ωραίες εικόνες για να σωλήσουν δωμάτια, τείχους, σπίτια, μπαλκόνια. Λοιπόν, έχετε 2 εβδομάδες περίπου να κάνετε τη βόλτα σας, να πάρετε το δωράκι σας, συνειδητά να πάρετε το δωράκι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ τις υπεύθυνες στα εργαστήρια και πραγματικά μπράβο σας για, όχι για το παζάρι, μπράβο σας γενικά. Γιατί αν οι γονείς που έχουν σχέση με αυτή τη σχολική δομή κάνουν έναν υπερμαραθώνιο και οι άνθρωποι που βρίσκονται στις δομές κάνουν άλλον ένα μαραθώνιο. Αυτό βάλτε λίγο στο μυαλό σας. Aegean Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας. Ένα μοναδικό διήμερο στο νησί μας. 27 και 28 Απριλίου 2024. Aegean Boxing Cup 2024. Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της ΧΙΒ. Το Σάββατο 27 Απριλίου από τις 4 το μεσημέρι και την Κυριακή 28 Απριλίου από τις 11 το πρωί. Aegean Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας στο νησί μας. Ένα μοναδικό γεγονός που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αθάνατο ελληνικό χάος. Jack & Jones, η μεγάλη αλυσίδα casual ανδρικής ένδυσης που ιδρύθηκε το 1990 στη Δανία, είναι τώρα στην αγορά μας. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκανε τη διαφορά
με 1200 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη. Jack & Jones. Με βασικό πυρήνα τα jean, οι συλλογές της περιλαμβάνουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των νέων ανδρών. Εκπληκτικές τιμές, καταπληκτικές προτάσεις. Στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 71. Jack & Jones. Κοντά σας για αυτή την περίοδο με φοβερές εκτόσεις και προσφορές. Αγοράζοντας 2 τζιν έχετε έκπτωση 50% στο δεύτερο. 3 καλοκαιρινά t-shirt στην τιμή των 35 ευρώ. Και απίστευτες άλλες προσφορές στο κατάστημα Jack & Jones στην Οδό Βενιζέλου 71. Chip Shop. Κατά της κρίσης στην Οδό Βενιζέλου 57. Chip Shop. Κοντά σας και τις μέρες του Πάσχα με απίστευτες προτάσεις και πάντα φοβερές τιμές. Chip Shop. Τα πάντα για το Πάσχα είναι εδώ. Στην Οδό Βενιζέλου 57. Chip Shop. Βρείτε τη λαμπάδα σας, τη λαμπάδα με το στολίδι, το αυγουλάκι σας, το φαναράκι σας, το παιχνίδι για το μικρό ή τη μικρή σας και περάστε ένα μοναδικό Πάσχα με οικονομία και ποιότητα. Chip Shop. Βενιζέλου 57. Κατά της κρίσης και το Πάσχα. 1, 2, 3. Πώς να μη φανεί ότι είστε μουσικοί. Αποστολή Stores. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Stores. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Τετάρτη 17 του μήνα σήμερα, σημαδιακή ημερομηνία. Στις 11 είναι τα εγγένεια. Στις 11 θα έρθουμε. Τρίτη. Γεια. Γεια. Σήμερα που μας βλέπετε είναι Τετάρτη. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη απεργία σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος είναι η ακρίβεια. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά καλό είναι να γίνονται γιατί τις κινήσεις. Μήπως και πάρουνε, πώς το λένε, πάρουν τα μέτρα τους οι κυβερνώντες. Λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, χθες Τρίτη είχαν απεργία τα μέσα ενημέρωσης, δεν είχαμε ούτε εκπομπές, δεν είχαμε ούτε τίποτα. Σήμερα βέβαια κάνουμε για να καλύψουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Εμείς δεν θα κάνουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις, εμείς θα κάνουμε... Ευχαριστούμε. Ωραίος, είδες λίγο κόσμος. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα, βέβαια τώρα που μας βλέπετε, έχει πόλο. Είναι ο τελευταίος αγώνας πόλο του ναυτικού ομιλουχίου με τον εθνικό. Λοιπόν, είναι τόσο σημαντικό το θέμα της ακρίβειας που γίνεται γι' αυτό κινητοποίηση. Πάμε προς τα δω να δούμε. Θα περάσουμε και από σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, λογικά συμμετέχει δημόσιος ιδιωτικός τομέας, συμμετέχει όλος ο κόσμος. Τώρα γράφουμε, σε γράφουμε και λέει 11. 11, 11, 11. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχει να πει ο κόσμος για την ακρίβεια. Στα μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετ, βρίσκουμε έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Να δω, κυρία. Να σας ρωτήσουμε. Όχι. Δεν θέλετε. Όπου σταματάμε είναι τυχαίο να ξέρετε, έτσι μην... Χαίρετε, να σας ρωτήσουμε. Παρακαλώ. Στην απεργία της Τετάρτης συμμετέχετε εσείς? Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε. Στην ακρίβεια πιστεύετε ότι υπάρχει λόγος να γίνει απεργία για ακρίβεια? Φυσικά και υπάρχει. Γιατί υπάρχει ακρίβεια? Φυσικά και υπάρχει. Πού δηλαδή έχετε? Στα πάντα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε. Στο πόλο να έρθετε στις 5. Να κληρώσουμε και 2 εισιτήρια. Εδώ ο κύριος. Χαίρετε, να σας ρωτήσουμε. Γίνεται απεργία για την ακρίβεια? Δεν έχει ακρίβεια. Δεν έχει ακρίβεια.
και δεν θένε να πούνε τίποτα και δεν θένε να μιλήσουνε και μετά θένε να πέσει και η ακρίβεια. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά, άμα δεν βγείτε να τα πείτε. Άδω κύριος, καλημέρα. Σας ρωτήσουμε. Είμαστε εδώ από το τοπικό κανάλι. Το ξέρω. Έχει απεργία την Τετάρτη για την ακρίβεια. Ναι. Ακρίβεια υπάρχει. Μεγάλη. Πού? Παντού. Εγώ σε βλέπω, πίνεις τον καφέ σου, κάθεσαι να πιάσεις τον ίδιο. Ναι. Πού έχει ακρίβεια δηλαδή? Σούπερ μάρκετ, μετακινήσεις, βενζίνες, πετρέλαια, τα πάντα όλα. Βενζίνη πόσο είναι, 2 ευρώ. 2 ευρώ, δώσεις. Πόσο να πάει? 1,5. Και το σούπερ μάρκετ πάνω, ε? Τα πάντα. Βλέπεις τι γίνεται. Καθημερινά αυτό έχουμε. Καθημερινά υπάρχει αύξηση σε όλα τα είδη. Παντού. Θα βοηθήσει η απεργία. Τι να σου κάνει μια μέρα. Τι να σου κάνει, άσε τώρα. Τώρα αυτά είναι περασμένα μεγαλεία. Τι να σου κάνει μια μέρα, σκοτιστήκανε. Σκοτιστήκανε και αυτοί που θα γίνει. Τίποτα. Εσείς θα πάτε. Λίγο διακοπές, καταλαβαίνεις. Θα συμμετέχετε στην απεργία. Τι είστε, συνταξιούχος ενελεγγύη. Συνταξιούχος είμαι και εγώ. Ναι. Τι συνταξιούχος, ναυτικός. Του ΙΚΑ. Ναι. Καλή σύνταξη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, ναι. Καλή σύνταξη, πήρατε φάπαξ. Τι... Τα πήραμε όλα και φύγαμε. Δεν δίνουν μεγάλες συντάξεις, λέει, για να μην πάθει ο κόσμος. Πιάνει και παίζει μετοχές, χρηματιστήρια. Ναι, ναι. Άκουσες τι γίνεται με τα coin, όλα αυτά τα κόλπα. Τα μην είναι bitcoin. Ναι. Bitcoin, ναι. Παίζεις bitcoin εσύ. Όχι βέβαια. Απλά ενημερώνομαι, ξέρω τι γίνεται γύρω. Ναι, αλλά δεν πας κοντά όμως. Οπα. Μακριά από τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δείτε τι θα κάνουμε με την ακρίβεια. Άμα δεν μιλάει παιδιά, όρισε ο άνθρωπος μίλησε. Κατάστημα, για έλατε εδώ λίγο παρακαλώ. Εσύ τι είσαι, βοηθός είσαι. Για την ακρίβεια φωνάζει. Για την ακρίβεια φωνάζει ο κόσμος, έχει απεργία την Τετάρτη. Ποια ακρίβεια ρε παιδιά, σοβαρά μιλάς τώρα. Ωραία, είναι παύθινα. Έχεις πάει Λονδίνο να δεις τιμές. Αυτό θα βλέπεις Λονδίνο. Λοιπόν, η βενζίνη δηλαδή είναι φθηνή. Τα πάντα φθηνά είναι εδώ στην Ελλάδα. Σούπερ μάρκετ. Εντάξει, σούπερ μάρκετ ξεφεύγει λιγάκι και είναι και πάλι πολύ πιο φθηνά από άλλες χώρες. Συμφωνείς? Τι να κάνουμε, ρε, πίνουμε βενζίνη που είναι φθηνή. Παιδιά, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Αν πας σε άλλες χώρες στη Δυτική Ευρώπη, θα πας πολύ. Μα αυτό θα συγκρίνεις. Εκεί παίρνουν και. Με τι θα συγκρίνουμε, με την Βουλγαρία μας. Εκεί παίρνουν 6.000 μισθό, ρε φίλε. Δεν λες ότι η ανάπτυξη τρέχει, όλα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Να φανταστώ ότι ψήφισες και Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν ψήφισα, δεν πήγα να ψηφίσω γιατί είχα δουλειά. Είχε δουλειά, λέει, δεν πήγε. Πού είναι η κοπέλα, ρε, κρύφτηκε. Πού είναι, εδώ πώς ανοίγει. Κλείσαμε. Ρε, δεν με αφήνει, σκουντάλε την πόρτα. Δεν... Ελάτε έξω και έχει δουλειά. Φίλε, εσύ τι λες, έχει ακριβία. Έχει. Να ορίστε, ακούς τι λέει ο άνθρωπος. Όπου πήγε. Τον έχασα. Ο Γιάννης. Γιάννη, δεν είναι εδώ ο Γιάννης. Τα φάρμακα είναι φθηνά, την αλήθεια, αν ρωτήσεις. Χαίρετε, ας ρωτήσουμε. Εδώ τι, κυρία. Εσείς, γιατί. Δεν είναι δύσκολο, είναι τα σως. Μη φοβάστε δηλαδή, μη δεν ξέρετε να απαντήσετε. Αδω κύριος, καλημέρα, ας ρωτήσουμε για την ακρίβεια. Δεν έχει ακρίβεια. Δεν έχει ακρίβεια. Ναι, δεν σταματάει όμως κανένας και αυτό με εκνευρίζει. Χαίρετε, να σας κάνω μια ερώτηση. Δωρεάν, it's free. Αρχίζω να φορτώνω... βενζίνη. Δεν είναι εδώ. Τι είναι ωραία, self-service είναι. Τι γίνεται ρε φίλε. Να σας ρωτήσουμε κάτι της ποινής. No. Why. Δεν μιλά κανένας. Να δω, κύριος. Θα σε ρωτήσουμε κάτι.
Δεν άκουσε. Άλλη φορά θα παίρνω και, και ραδιοενισχυτή μαζί. Τι γίνεται, ρε φίλε. Γενικώς... Να, Ελλάδα μας πει ο κύριος. Χαίρετε. Σας κάνω μια ερώτηση. Στην απεργία της Τετάρτης συμμετέχετε. Μανώλη μου, δεν είναι ώρα. Αυτή τη στιγμή έχουν παραλάβει. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, παιδιά. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Πιο δύσκολη μέρα του χρόνου είναι. Έχουμε 99% 99% φάγαμε. Να εδώ, κυρία, να σας ρωτήσουμε. Έχει την Τετάρτη μία απεργία σε όλη την Ελλάδα για το θέμα της ακρίβειας. Πιστεύετε ότι υπάρχει ακρίβεια? Εσύ τι λες? Μα όχι. Σε τι δηλαδή? Σε όλα. Βενζίνες και τέτοια? Παντού. Και στα τρόφιμα και στις βενζίνες. Ναι. Τι να κάνουμε? Θα πάρουμε μέρος στην απεργία να σταματήσει. Σώθηκες, ε? Είμαι μακριά εγώ. Α, από... Τα νέανητα είμαι. Τι μακριά, καλέ. Τώρα σαν που... με το αυτοκίνητο τώρα... Μακριά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πού τον είναι? Μάνο! Για άλλα λίγο, σε παρακαλώ. Κάτσε, ενέρχομαι, γιατί είναι, λέει, επικίνδυνο. Μην το φάμε στο κεφάλι. Συμμετέχει στην απεργία της Τετάρτης, για την ακρίβεια. Δεν το ήξερα καν, ρε. Ο κόσμος λέει ότι είναι ακριβά. Τα τρόφιμα, η βενζίνη, όλα. Θα συμμετέχουμε. Θα συμμετέχουμε. Μα αφού εσύ έχεις βενζινάδικο. Το γοργόν και χάριν έχει. Γιατί είναι ακριβές οι τιμές η βενζίνη? Τώρα ακόμα κάτσε ρε τώρα που έγινε στη, κάτω στο, η φασαρία. Γιατί, επηρεάσει εμάς? Που ανεβήκανε τα βαρέλη, ρε, πήγαν πάνω. Ωραία, φίλε. Ακόμα τις τιμές της προηγούμενης παραλάβεις. Τώρα, άμα ξαναπάρω... Ποιο πολέμο έχεις εσύ? Με, τους που... με την Ουκρανία? Με την Ουκρανία έχουμε εμείς ακόμα. Ακρίβεινε, λέει, το τυρί, γιατί οι Χούθοι, λέει, κάνανε επίθεση. Oh, yes. Μπράβο. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε? Δεν ξέρω. Εντάξει, μα λέγα, στην Ελλάδα είναι και λίγο τα πράγματα... Υπάρχει και έλεγχος, ξέρω εγώ. Α, ναι. Εντάξει, δες τώρα. Έχουν εδώ τους ανθρώπους. Κόβουν απόδειξη. Όλα. Για το τελευταίο σταγόνα βενζίνης. Η απόδειξη δεν περνάει πουθενά. Για εσάς όχι. Για μας όχι. Τους βάλανε 500 αυτά για να παταχτεί, λέει, το παρεμπόριο και το τέτοιο. Σύγκανα. Όλο καταλήγει εδώ. 30.000 έδωσα για να μόνο για αυτά. Εγώ. Ναι, χωρίς λόγο κανένα. Τα βλέπεις πουθενά. Είναι κάτι συστήματα που δεν τα φαίνονται πουθενά. Δηλαδή, για... Ρε φίλε, δώσε ένα κίνητρο στον άλλο να κυνηγήσει και τις αποδείξεις. Εμείς τις βγάζουμε ούτως ή άλλως. Είναι αυτόματα. Τα βενζινάδικα βγάζουν τις αποδείξεις. Τα σούπερ μάρκετ κόβουν όλα αποδείξεις. Τα κόβουν όλα. Εντάξει. Αλλά τι ψάχνεις τώρα, τι ψάχνεις τώρα. Αφού κάνουμε συνέχεια, κάνουν πράγματα για, μόνο για, τα, για να τα κάνουν. Δηλαδή δεν ξέρω. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη, ρε παιδί μου. Πάντως χθες σε μια συνέντευξη που είδα τον κύριο Κασελάκη. Το να είσαι νόμιμος είναι τέτοιο. Είναι επικηρυγμένος. Είδα μια συνέντευξη του Στέφανου του Κασελάκη, είπε ότι όταν βγει θα βγάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωση από τη βενζίνη. Καταλαβαίνω. Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Σωστά, βράδυ, δεν αποκλείεται. Ξέρεις πώς γίνεται το ποιο είναι το περίεργο? Δεν είναι fix. Δηλαδή, ο ειδικός φόρος κατανάλωση είναι, δεν ξέρω, 80 λεπτά, δεν ξέρω πόσο είναι. Και το ΦΠΑ πάει όχι από την καθαρή τιμή της βενζίνης που την αγοράζεις από το τέλειο. Πας, πληρώνεις ΦΠΑ και του φόρου. Μήπως αμόλυσε κοτσάνα. Αμάν. Δεν κατάλαβες τι γίνεται. Και στα 80 λεπτά. Δηλαδή αγορά, σου πουλάει η εταιρεία 1 ευρώ, ξέρω εγώ τι βενζίνη. Ναι. Δεν βάζεις ΦΠΑ στο 1 ευρώ. Βάζεις στο 1,80. Στο 1,80 που είναι το αυτό, βάζεις και. Ποιος το έκαμε αυτό, ρε εσύ? Η κυβέρνηση, η οικονομάει. Δεν την ξαναψηφίζω. Μην ξαναψηφίσεις. Πάντα έτσι. Μην ξαναψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Σε έχω δει με κάτι μπλε σημαίες. Aegean Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας. Ένα μοναδικό διήμερο στο νησί μας. 27 και 28 Απριλίου 2024. Aegean Boxing Cup 2024. Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της ΧΥΒ. Το Σάββατο 27 Απριλίου από τις 4 το μεσημέρι και την Κυριακή 28 Απριλίου από τις 11 το πρωί. Aegean Boxing Cup 2024.
αγώνες πυγμαχίας στο νησί μας. Ένα μοναδικό γεγονός που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 1, 2, 3. Jack and Jones, η μεγάλη αλυσίδα casual ανδρικής ένδυσης που ιδρύθηκε το 1990 στη Δανία, είναι τώρα στην αγορά μας. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκανε τη διαφορά με 1200 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη. Jack and Jones, με βασικό πυρήνα τα jean, οι συλλογές της περιλαμβάνουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των νέων ανδρών. Εκπληκτικές τιμές, καταπληκτικές προτάσεις. Στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Jack and Jones. Κοντά σας για αυτή την περίοδο με φοβερές εκπτώσεις και προσφορές. Αγοράζοντας 2 τζιν έχετε έκπτωση 50% στο δεύτερο. 3 καλοκαιρινά t-shirt στην τιμή των 35 ευρώ. Και απίστευτες άλλες προσφορές στο κατάστημα Jack and Jones στην Οδό Βενιζέλου 71. Chip Shop, κατά της κρίσης στην Οδό Βενιζέλου 57. Chip Shop, κοντά σας και τις μέρες του Πάσχα με απίστευτες προτάσεις και πάντα φοβερές τιμές. Chip Shop, τα πάντα για το Πάσχα είναι εδώ, στην Οδό Βενιζέλου 57. Chip Shop, βρείτε τη λαμπάδα σας, τη λαμπάδα με το στολίδι, το αυγουλάκι σας, το φαναράκι σας, το παιχνίδι για το μικρό ή τη μικρή σας και περάστε ένα μοναδικό Πάσχα με οικονομία και ποιότητα. Chip Shop, Βενιζέλου 57. Κατά της κρίσης και το Πάσχα. Αποστολή Stores. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Stores στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Ελάτε την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στην τελευταία αγωνιστική της σεζόν. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα τον Εθνικό. Ελάτε να παρακολουθήσουμε το τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης φάσης. Να γιορτάσουμε την επιτυχημένη παρουσία της ομάδας μας στην Α1. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Για να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη, θα κληρώσουμε 2 εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 24-25. Τετάρτη στις 5 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ναυτικός Όμιλος Χίου, Εθνικός. Στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Να είστε όλοι εκεί. Άκουα. Άκου σκεπτικό. Παιδιά, οι άνθρωποι, αν μπει η βενζίνη, αν φύγουν οι φόροι, η βενζίνη θα έχει περίπου 90 λεπτά, 95. Μπαίνει πάνω ο φόρος και αφού μαζευτούν όλα τα φορολογικά, μπαίνει ΦΠΑ και στο φόρο. Άσε ρε, ρε. Άσε μας ρε φίλε να πούμε. Χαίρετε. Θα συμμετέχετε αύριο, όχι απεργία για την ακρίβεια που υπάρχει. Ναι, ναι, εντάξει. Υπάρχει ακρίβεια. Όχι. Εσείς θα είστε εφοπλιστής για να... Την Πέμπτη έχουμε live. Πρελάιβ αυτός έχει. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Μπουλάς είναι στο Κάρδαμο. Αύριο Πέμπτη έχει φοβερό live. Αν προλάβετε να κλείσετε, γίνεται χαμός. Να εδώ κυρία, να σας ρωτήσουμε, να σας κάνουμε μια ερώτηση. Είμαστε εδώ από την τηλεόραση, την αλήθεια. Πιστεύετε ότι υπάρχει ακρίβεια στη ζωή μας? Σε τι πράγμα, στο φαΐ? Σε όλα. Σε όλα, ε. Σε όλα, ορίστε, τα κάλυψε όλα. Πού είναι? Μα δεν μπορεί να την κυνηγώ μέσα, για να φύγουμε, θέλαμε χάρτη. Ρε Κώστα, τι θα γίνει με τα τηλέφωνα? Μου έχεις μπλοκάρει ο υπουργός.
Μπλοκάρεις όλο το σύστημα, την εγγραφή. Έλα από εδώ να περάσει ο άνθρωπος. Μιλάς στο τηλέφωνο και προκαλείς παράσιτα. Εδώ γέχα, πήγαινες μικρό στη γέχα. Ε, όχι. Στη ζωή λέει πήγαινε. Ποιο. Εδώ τι έγινε, εδώ... Ελλάδα η χώρα, Ελλάδα η χώρα. Παιδιά, αυτό είναι βαμμένο εντωμεταξύ, έτσι. Είναι φρεσκοβαμμένο. Απλά ξεχάσα να το βάλω στη θέση τους. Εντάξει, με μην κάνεις έτσι. Εντάξει, παιδιά, όλα θα γίνουνε. Τι έχει μείνει φτηνό. Πλάκα, πλάκα, τα φάρμακα είναι. Τα φάρμακα είναι φτηνά. Το ταχυδρομείο είναι φτηνό. Είναι φτηνό το ταχυδρομείο. Δεν έχει τώρα πολύ, πολύ κόσμο μέσα. Τα φάρμακα είναι φτηνά. Το ταχυδρομείο είναι φτηνό. Τα μεροκάματα είναι φτηνά. Ε. Όχι, δεν θέλει ο άνθρωπος. Αυτά είναι οικονομικά. Οι γιατροί δεν ξέρω αν είναι ευθύνοι. Αύριο έχει απεργία για την ακρίβεια. Θα πάρεις μέρος. Θα πάρω. Ε, θα πάρω. Πιστεύεις ότι υπάρχει ακρίβεια? Μόνο. Όχι. Ο κύριος ψήφισε Νέα Δημοκρατία μάλλον. Έτσι, ε. Όχι, ε. Πώς το κατάλαβες? Πού είναι, υπάρχει ακρίβεια, πού είναι, στο φαΐ? Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Τι. Και τι φταίει δηλαδή? Τι φταίει, ο Μητσοτάκης φταίει. Ο Μητσοτάκης λέει. Ενώ πριν ήταν, δεν έχει να κάνει. Ο Μητσοτάκης δεν είναι μαζί με τους επιχειρηματίες. Με ποιους είναι? Είναι δεξιός δηλαδή. Γιατί ποιος είναι αριστερός, ρε φίλε? Εγώ. Αριστερός? Ναι. Από πού είσαι και αριστερός? Από το Βίκη. Στο Βίκη είναι αριστερή. Μένιο. Έλα. Άντε πήγε, γιατί θα μας κράξουνε. Αύριο έχει απεργία, να μαζευτείτε συγκέντρωση. Να μαζευτούμε, ναι. Θα κατεβούμε. Να σε δω. Να σε δω. Ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια. Κάτσε να βλέπουμε και την ώρα για να πάμε και από εκεί. Ο καφές, εντάξει, ο καφές. Παιδιά, έχει νησιά που τον καφέ που τον πίνεις εδώ 3 ευρώ. 3,20. Έχει νησιά που τον πίνεις 4,5. Σε τέτοια... Για τέτοιες τιμές. Γεια σου, Ριγανάρα. Να, η λύση είναι αυτή. Τζακ. 120 εκατομμύρια. Βάλε μου 120 εκατομμύρια. Πόρε φίλε, 120 εκατομμύρια, αυτό είναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Εσύ είσαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Δεν μου λες κάτι, αύριο θα είσαι ανοιχτά ή κλειστά? Πάντα ανοιχτά είμαι, γιατί? Αύριο έχει απεργία για την ακρίβεια. Α, δεν το γνώριζα αυτό. Οι τιμές σε ένα πώς σου φαίνονται γενικά? Γενικά όλα έχουν, έχει γίνει ανατίμηση σε όλα. Έχετε βάλει κι εσείς πάνω δηλαδή? Αναγκαστικά. Γιατί οι πρώτες ύλες έχουν ανέβει, η ζάχαρη έχει ανέβει, τα γυαλιά έχουν ανέβει. Οπότε κάπως και προσπαθούμε να μειώσουμε το κέρδος το δικό μας. Εσύ ρε παιδί μου, στη ζωή σου βλέπεις αύξηση της τιμής? Εννοείται ότι βλέπω. Κι εγώ καταναλωτής είμαι. Εγώ πάω σούπερ μάρκετ. Οδηγάς? Βέβαια, όλα τα κάνω. Δεν είμαι άνθρωπος εγώ, δεν έχω δικές μου ανάγκες. Έτσι είναι, παιδί. Αυτή την κοπέλα τώρα γιατί δεν την έχετε εκτός? Δεν σε παίζουν οι φίλες σου? Πρέπει να χρήσω κάποιες ειδικές μεταχείρισης. Αύριο έχει πανελλαδική απεργία για το θέμα της ακρίβειας. Ωραία. Δεν το γνώριζα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, γιατί θα έπρεπε να είμαι από τους πρώτους ως έμπορος. Θα έπρεπε να το γνωρίζω. Οπότε θα το κλείσω και θα είμαι κι εγώ στην απεργία. Βέβαια, μην είσαι μόνο εσύ κλειστή. Δεν με νοιάζει, θα κάνω μια άλλη. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει βγει από τον Εμπορικό Σύλλογο κάποια ανακοίνωση. Για τα μαγαζιά πάντως δεν έχω ακούσει κάποιους ότι θα συμμετέχουν. Είναι υποχρέωσή μας, νομίζω, να συμμετέχουμε.
Και τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να πέσουν οι τιμές? Θέλει μια γενικότερη αναδιάρθρωση. Και το θέμα είναι πολύ πιο βαθύ. Η πηγή είναι άλλη. Θέλω να πω ότι θέλει μια γενικότερη διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Δύσκολο αυτό. Ναι, είναι δύσκολο. Όταν πια η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα και όλα τα παίρνουμε απ' έξω και... Φυστά. Μόνο ούζα φτιάχνουμε πια. Ευτυχώς. Η χείωση τουλάχιστον στην παραγωγική διαδικασία είναι πολύ δυνατή ακόμα. Δεν μου λες κάτι, τώρα που είχαμε τον Μπαϊράμι, είχες Τούρκους? Είχα. Είμαστε πολύ τυχεροί για τη θέση μας. Ναι. Και δεν το καταλαβαίνουν όλοι οι χιώτες αυτό. Καλοί πελάτες. Οι άνθρωποι, καταρχήν, μόνο που έρχεται ο τουρίστας στο νησί, ακόμα και το ένα πράγμα που θα πάρει και το μπουκαλάκι, ναι, το νερό, ναι, είναι βοήθεια. Και δεν επωφελούμαστε μόνο εμείς που έχουμε τα τουριστικά μαγαζιά ή τα ξενοδοχεία. Επωφελούνται όλοι. Είμαστε μέλη της κοινωνίας. Είναι κύκλος οικονομία. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σωστό. Γιατί λέει κάποιος, έχω εγώ ένα μαγαζί και πουλάω ψυγεία, που λέει ο λόγος. Και λέει, γιατί να ανοίξω, θα έρθουν να πάρουν ψυγείο? Δεν είναι αυτό, είναι η γενικότερη εικόνα. Δηλαδή, εγώ στο σημείο που είμαι εκτός τουριστικής αγοράς. Ναι. Την Κυριακή που ο Τούρκος έρχεται και, ναι, ρωτάει, παζάρα, ας πούμε, η αγορά, ναι, και του λένε καπαλί, κλειστό. Κλειστό, καπαλί. Δεν ανεβαίνει κανείς και οι άνθρωποι που ανεβαίνουν δυσαρεστούνται. Ή όταν ήρθε το κρουαζιερόπλοιο, που οι άνθρωποι είχαμε ενημερωθεί όλοι. Ήμουν η μοναδική στην αγορά που ήμουν ανοιχτή. Βέβαια, το κρουαζιερόπλοιο έμαθα ότι βγήκαν 200 άτομα. Βγήκαν 300, τα 200 τα πήγαν νότια και τα 100 γυρίσανε στην πόλη. Δεν έχει σημασία. Είναι μία εικόνα. Κάνουμε ίδια δυσφήμιση στο νησί μας. Να σου πω όμως κάτι, Μαρκέλα, πώς είπαμε. Ειρήνη. Ειρήνη, μπράβο, ναι. Να σου πω όμως κάτι, Ειρήνη. Εσύ το μαγαζί δεν έχεις υπάλληλο. Έχω υπάλληλο. Όταν ανοίγεις το μαγαζί Κυριακές, τον πληρώνεις για Κυριακή τον υπάλληλο? Εννοείται. Τον πληρώνω όπως πρέπει να τον πληρώσω. Γι' αυτό και τον έχω. Το εννοείται που λες. Δεν εννοείται παντού. Καλά, μπορεί και το ίδιο το αφεντικό να ανοίξει. Ενώ ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τον υπάλληλο. Αυτός που θέλει να δουλέψει βρίσκει τον τρόπο. Πολύ ωραίο. Ακούσατε τι είπε μια νέα κοπέλα, η Ειρήνη, 25 ετών. 33. 33! Ναι. Oh, παντρεμένη. Ελεύθερη. Oh, σε βλέπω δίπλα στο ούζο εκεί πέρα να κάνεις έτσι. Σε κάποιο ράφι θα καθίσω. Και από ράφια έχετε πολλά. Κάτι εδώ θα παραμερίσεις μαστίχες, κλακ. Δεν πειράζει, τα ράφια καμιά φορά είναι καλύτερα. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, ωραία, Ειρήνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ακούσατε, παιδιά, τι είπε η κοπέλα? Μια νεαρή κοπέλα, 28 ετών. 32. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, πάει να σε βγάλουμε στην αγορά. Λοιπόν, πολύ σωστή αντίληψη. Πολύ σωστή αντίληψη. Λοιπόν, εδώ τα μαγαζιά είναι σε προετοιμασίες. Τράπεζες γίνεται χαμός. Χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, να το. Απεργία 17 Απρίλη. 11 το πρωί, πλατεία Βουνακίου. Απάντηση στην ακρίβεια. Αυξήσεις τους μισθούς. Είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο ακριβά τα πράγματα. Είναι και χαμηλή μισθή. Να, η κοπέλα μου πως θέλει. Το καλό το παλικάρι για σένα λέει. Χαίρετε να σας ρωτήσουμε. Όχι, όχι. Καλά. Εδώ, κυρία. Λοιπόν, θα μας πει εδώ η κυρία Μαρία. Αθηνά. Αθηνά. Κυρία Αθηνά, αύριο που έχει απεργία, Τετάρτη έχει απεργία για την ακρίβεια. Mm-hmm. Έχει βγει κάποια ανακοίνωση για τα μαγαζιά? Εσείς θα κλείσετε, τι θα κάνετε? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε. Όχι. Δεν μου λες κάτι, ο κόσμος, οι πελάτες σας, τι σας λένε για την ακρίβεια? Έχει ακρίβεια. Ναι. Έχει μαζευτεί ο κόσμος πάρα πολύ και δύο γυναικείος κόσμος που κινεί την αγορά. Σωστό. Γιατί πάνε στα τρόφιμα όλο μας λένε οι γυναίκες. Ήταν διαφορετικά πρώτα. Στα τρόφιμα, στη βενζίνη. Και γενικά σε όλους τους λογαριασμούς, παιδιά. Δηλαδή τώρα σε εσάς εδώ που δεν έχετε, δεν είναι ακριβές οι τιμές σας, φαντάζομαι. Όχι, όχι, όχι. Σας παραπονιόνται. Σας λέει κάτι πιο καλό, καμιά πιο καλή. Ναι, ναι. Το μα ζητάνε, παμπού. Αφού ήδη εμείς κάθε φορά να ψάχνω και ο άλλος κάθε φορά αγοράζομαι διαφορετικά. Αυτό είναι. Δεν είναι. Και εμάς πάλι μας λένε έχουν ακριβώσει όλα. Είναι αλυσίδα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε και αρκετό καιρό στην αγορά, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Πότε ήταν καλή χρονιά για όλους, και για εσάς και για τους πελάτες?
Καλή χρονιά. Κοιτάξτε, οι φόροι είναι φόροι πάντοτε. Ναι. Θα σου τα πάρουν ούτως ναι. ή άλλως. Όταν ήταν πιο χαμηλά οι τιμές, όταν υπήρχαν και προσφορές περισσότερες, η γυναίκα έβγαζε κάποια χρήματα στην άκρη και τα κρατούσε για να αγοράσει μια ρόμπα, μια μπιτζάμα παραπάνω. Το πόσο δηλαδή λέμε τώρα? Το 60, το 50, ναι, προ-Χριστού. Το 70, α, προ-Χριστού, ναι. Που λέμε. Όχι, αλλά προ 10 χρόνια, ας πούμε. Α, 10, το 14. Και πιο πίσω, μετά πως άρχισαν να ανεβαίνουν τα καύσιμα, πήρανε όλα επάνω. Οι μισθοί δεν κουνούνε. Να σου δίνουν 5 και παίρνουν 15. Δεν οι μισθοί δεν κουνάνε. Όχι, όχι. Εμείς δεν είμαστε μισθωτοί, εμείς μόνο πληρώνουμε ναι. οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Να είστε καλά να πληρώνετε, να βγαίνετε. Ναι, ως τότε. Αν δεν μας δώσουν οι πελάτες, πώς θα δώσουμε. Πάτε, αν δεν μαζευτούμε στην απεργία, να μου πεις και μια μέρα, τι να κάνει μια μέρα. Και μια φωνή παραπάνω δεν είναι κάτι άσχημο. Είναι. Όχι, είναι βέβαια, άσχημο, βέβαια. Γιατί, εντάξει, κλεινόμαστε όλοι, τα λέμε μεταξύ μας, αλλά δυστυχώς πρέπει να ακούσουμε. Ναι, ναι, τα λέμε έτσι να παρηγοριόμαστε. Εύχομαι να πάμε καλύτερα. Εύχομαι, Παναγία μου. Αλλά... δύσκολο. Εύχομαι. Κυρία Ειρήνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία, Αθήνα, ναι. Ναι. Πώς μου ήρθε το Ειρήνη. Ειρήνη ήταν η προηγούμενη κοπέλα. Να, ναι, 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 παθαίνω κάτι. Αρχές Αλτσχάιμερ. Γεια. Aegean Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας. Ένα μοναδικό διήμερο στο νησί μας. 27 και 28 Απριλίου 2024. Aegean Boxing Cup 2024. Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της ΧΙΒ. Το Σάββατο 27 Απριλίου από τις 4 το μεσημέρι και την Κυριακή 28 Απριλίου από τις 11 το πρωί. Aegean Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας στο νησί μας. Ένα μοναδικό γεγονός που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Chip Shop. Κατά της κρίσης στην οδό Βενιζέλου 57. Chip Shop. Κοντά σας και τις μέρες του Πάσχα με απίστευτες προτάσεις και πάντα φοβερές τιμές. Chip Shop. Τα πάντα για το Πάσχα είναι εδώ. Στην οδό Βενιζέλου 57. Chip Shop. Βρείτε τη λαμπάδα σας, τη λαμπάδα με το στολίδι, το αυγουλάκι σας, το φαναράκι σας, το παιχνίδι για το μικρό ή τη μικρή σας και περάστε ένα μοναδικό Πάσχα με οικονομία και ποιότητα. Chip Shop Βενιζέλου 57. Κατά της κρίσης και το Πάσχα. 1, 2, 3. Πώς να μην φανεί ότι είστε μουσική. Αποστολή Στος. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Στος. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Jack & Jones. Η μεγάλη αλυσίδα casual ανδρικής ένδυσης που ιδρύθηκε το 1990 στη Δανία είναι τώρα στην αγορά μας. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκανε τη διαφορά με 1200 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη. Jack & Jones. Με βασικό πυρήνα τα jean, οι συλλογές της περιλαμβάνουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των νέων ανδρών. Εκπληκτικές τιμές, καταπληκτικές προτάσεις. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 71. Jack & Jones. Κοντά σας για αυτή την περίοδο με φοβερές εκτόσεις και προσφορές. Αγοράζοντας 2 τζιν έχετε έκπτωση 50% στο δεύτερο. 3 καλοκαιρινά t-shirt στην τιμή των 35 ευρώ. Και απίστευτες άλλες προσφορές στο κατάστημα Jack & Jones στην οδό Βενιζέλου 71. Η
Λοιπόν, ο κύριος Τούμπος νομίζω ότι τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Δεν μπορεί να περιμένει τάχα της κυβέρνησης και του κυρίου Μηταράκη. Λέει ότι η δάσωση δεν έχει γίνει, δεν ήταν στο πρόγραμμα, ίσως να μπει. Και βέβαια. Πάμε από την αρχή. Καταστροφή, συμφορά! Μπούρδες, λέω. Αμάβρε, που απλώνω και καταστροφή φέρνεις. Το κόψω. Πω, τι πάθαν. Δεν μην μιλάς. Ουφ, πια καημένα και εσύ ολογκρίνια είσαι πια. Έλα, Παναγία. Χαμογέλα. Έλα, Παναγία. Έλα. Γελάει τώρα. Γιατί γελάω. Εσύ είσαι χαρούμενο. Κέφια είναι αυτά, ντουζένια. Μην τα κρατάς εσύ, σε βλέπω. Του κακό σου τον καιρό. Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φυτάνια. Όχι στη ίντερνετ. Λαθούμε να πούμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Τα μάτια μου και τι θα κάνουμε. Συγκρεμία λέμε. Ένα, δύο, τρία. Α, εντάξει. Δεν την πρόλαβα τη γυναίκα. Μα όχι, έχει... Αντιπρόεδρος, τι θα κάνει ο σύλλογος στην απεργία, στην απεργία τι θα κάνει ο σύλλογος. Δεν νομίζω συμμετέχουμε εμείς από την απεργία. Γιατί δεν συμμετέχετε. Δεν ξέρω, άντε ρώτα τη Βικτωρία, δεν έχω ιδέα Μανώλη. Δεν έχετε ενημέρωση στα μαγαζιά. Όχι, πήγαν, συμμετείχαν στην σύσκεψη, αλλά νομίζω ότι δεν συμμετέχουν τα καταστήματα. Για ποιο λόγο δεν συμμετέχετε. Δεν ξέρω, Μανώλη, δεν συμμετέχουμε σε αυτήν την απεργία νομίζω. Εσείς σούπερ μάρκετ δεν παίρνετε, βενζίνη δεν παίρνετε. Σίγουρα, παίρνουμε σίγουρα είναι πρόβλημα, αλλά θα βγει πάλι το αποτέλεσμα συμμετοχή στην απεργία 80%, 90% δεν ξέρω. Αλλά ο Μητσοτάκης πόσο πήρε σε εκλογές. 40, άρα 40. Μένει ένα μεγάλο, μια μεγάλη διαφορά. Αυτοί δηλαδή που ψήφισαν να απεργούν και τα αυτά. Σαν κίνηση αυτή τώρα, αυτή η πανελλαδική απεργία, θεωρείς ότι μπορεί να κάνει κάτι. Εγώ είμαι πάντα για το θέμα των απεργιών. Είμαι... Μακράς διάρκειας. Μακράς διάρκειας. Μόνο. Έτσι. Αν μου πεις τώρα μία μέρα δεν έχει κανένα νόημα, ναι, για κανέναν. Ναι. Γελάνε, νομίζω στα υπουργεία έχουν πεθάνει, ναι, στο γέλιο. Ναι. Αν θέλετε, εγώ είμαι μέσα, αλλά για μεγάλη συνεχόμενη διάρκεια. Ορίστε. Μόνο έτσι έχει νόημα. Τώρα κλείσουμε και μια μέρα, δεν τρέχει τίποτα. Τώρα. Κάτι έγινε. Δεν σάλεψε τίποτα. Και Τετάρτη. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά το, ναι, ναι. Το μια μέρα. Άλεγκος. Αλέκο, αύριο έχει απεργία, εσύ συμμετέχεις. Φίλε, εσύ είπα. Εσύ δεν απεργεί. Καλά ρε Αλέκο, σου ζητήσαμε και δανεικά. Τι. Ναι, αλλά απεργιακό είναι το θέμα. Παιδιά μας την είπε κιόλας ο άνθρωπος. Σήμερα έχουν απεργία τα μέσα ενημέρωσης και μου λέει, λέει ο άνθρωπος, εσείς δεν απεργείτε, λέει, απεργοσπάστε εσείς. Νάτε και από πάνω. Ρε, ή Μάρτον πια. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στο... Πάμε στο τέτοιο, πάμε στο Μύριο. Να κάνουμε και το εργαστήριο τέτοια. Έχεις εικόνα του χρόνου. Να δω, κύριε, να δούμε. Χαίρετε, να σας ρωτήσουμε. Όχι, ρε φίλε μου. Ευχαριστούμε. Ορίστε, μ' άρεσε όμως, είδες πώς απάντησε ο άνθρωπος. Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Τα φάρμακα μόνο είναι, έχουν γίνει τα φαρμακεία. Κύριε Θανάση, τα είναι. Τα ψωμάδικα δεν ξέρω, θα δουλέψουνε. Έλα μην μπλέξουμε με ανήλικο πάλι και έχουμε θέμα. Εδώ είναι ανοιχτά. Ανοιχτά είναι πάντα. Ρε, όχι τώρα. Αύριο είναι ανοιχτά τα φουρνοπία. Νομίζω, ναι. Απεργία. Έχει απεργία για την ακρίβεια. Άμα κλείσουν οι υπόλοιποι, θα κλείσουμε για να ξέρω εγώ. Άμα κλείσουν οι υπόλοιποι. Όχι φούρνοι, δεν πάμε αυτός. Για τον μπάσκετ, τι έχεις να πεις, είσαι στεναχωρημένος. Πάω καθόλου, αδιάφορο. Αδιάφορο, ναι. Με τι ασχολείσαι, με τένις. Όχι, με τον μπάσκετ, αλλά στα παιχνίδια που πρέπει. Α, σωστό. Τέσσερα εκατοστάρικα παίρνω. Αύριο έχει απεργία για την ακρίβεια. Το ξέρω. Θα πάρετε μέρος.
Θα βγω, πώς, γιατί. Θα μου πεις τι κάνεις και με μια μέρα. Βρε, άντε, ας μη λέω τώρα, τέλος πάντων. Αυτό όλοι... και οι συντάξεις, ούτε οι μισθοί παίρνουν πάνω, ούτε οι συντάξεις παίρνουν πάνω. Παίρνω χειρίας. 4 εκατοστάρικα και 86 ευρώ το υποκορπό. Αντί να ζει. Τώρα πάω πλειώσω το τηλέφωνο μου 60 και. Το νερό, το φως. Πώς θα περάσω εγώ. Στις εκλογές θα σκεφτήκατε αυτά. Εγώ δεν ψήφισα. Α, τέλος πάντων. Όχι πως άλλαξε. Έτσι, έτσι. Όλοι ίδιοι. Και ο Κασελάκης, ο ψεύτης. Τούτο, και ο Κασελάκης και ο Κατζαντζάκης και όλοι. Ο άλλος ήταν ο Βουλάκης. Αυτοί είναι μόνο για την καρέκλα θέλει να κάτσουν. Ναι, για τους στοχούς δεν κοιτάζουν, παιδάκι. Όχι, όχι. Και άμα κάτσουν δεν σηκώνονται. Καλέ, τι να πεις. Υγεία. Ναι, αλλά και υγεία τι θα το κάνεις. Τι είστε, πολυήμεροι είστε, τι είστε εσείς. Από ποιο, από πού ήρθατε. Είμαστε από το δημοτικό του κάμπου. Α, δημοτικό πάτε. Ναι, 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 ναι. Α, δεν τα παίρνετε, γιατί πρέπει να έχετε μείνει πολύ καιρό μάλλον. Τι να κάνουμε. Α, δημοτικό είναι. Εδώ είναι ανοιχτά, για να δούμε. Είσαι ανοιχτά αύριο. Hello. Στη μεγάλη απεργία της Ελλάδος συμμετέχετε εσείς. Έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Να σου πω την αλήθεια, μου πιάνει αδιάβαστο, δεν ξέρω καν γιατί υπουργούμε. Αύριο έχει πάει λαδική απεργία. Αυτό για το θέμα της ακρίβειας. Αυτό το έχω ακούσει στα κρεβάτια. Νομίζω δεν είναι σημαντικό θέμα, αν σκεφτείς ότι οι εταιρείες συνέχεια ανεβάζουν τις τιμές. Μείον 70, τι είναι αυτό. Εμείς προσπαθούμε να τις κατεβάσουμε στις τιμές, αλλά οι εταιρείες ανεβάζουν κάτι που μπορούμε να φέρουμε στη μέση. Εσύ το θέμα της ακρίβειας το βλέπεις. Όχι το τώρα μόνο. Δεν είναι. Πρώτα απ' όλα αυτό που κάνεις, που δεν είναι τελευταίο φαινόμενο, τελευταίο μήνα. Είναι καιρό τώρα που όλα απλά ακριβαίνουν. Κάτσε με χαλάσουμε κανένα γυαλί. Το ότι πρέπει. Κυρίως ότι φαντάζομαι η διατροφή. Σε όλα νομίζω ότι έχουν ακριβήνει, παιδιά. Σε όλα. Δηλαδή. Απλά το μεγάλο πρόβλημα είναι η διατροφή, διότι δεν μπορείς χωρίς αυτό. Ναι. Όχι ότι μπορείς χωρίς τα άλλα. Τι δεν μπορείς. Δεν μπορείς να μεντηθείς, μπορείς να μην πάρεις γυαλιά, να ειδικά ο Ράσος, να μην κάνει ένα ηλίου. Ναι. Μετά όταν θα έρθει, ας πούμε, ότι έχεις καταράκτη. Βενζίνη. Όλα αυτά. Γενικά έχουν ακριβήνει όλα. Όντως, κανονικά πρέπει να απεργήσουμε. Το θέμα είναι να γίνει συλλογικά. Οπότε, α πούμε, γι' αυτό λέμε πριν πιάνει αδιάβαστη. Αν όντως απεργήσει και η απλωταριά και η αγορά. Μα θα το ξέρατε, φυσικά. Θα έχει βγει μια ανακοίνωση, φαντάζομαι. Θεωρητικά, ο εμπορικός φαντάζομαι θα έχει βγάλει. Εγώ δεν την έχω διαβάσει. Σε τέτοιες ανακοινώσεις έχετε 100% συμμετοχή. Συνήθως σε τέτοιες ανακοινώσεις ο καθένας κάνει το κεφαλιού του, δυστυχώς. Οπότε προσπαθούμε να έχουμε μια συλλογική τουλάχιστον. Συνήθως γίνεται το συζητάμε μεταξύ μας η απλουταριά, γιατί κοιτάμε μαζί. Τι θα κάνεις. Ναι, να σου πω την αλήθεια ότι αυτή η μέθοδος είναι τελικά. Που κανονικά θα έπρεπε όλοι. Γιατί απ' την άλλη, βέβαια, δεν σου κρύβω ότι δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Αυτό μας είπε και ο. Χάνεις. Γιατί μία μέρα έτσι όπως είναι ακριβώς επειδή έχουν ακριβήνει όλα και έχουν ακριβήνει όλα από τα μεροκάματα μέχρι. Γιατί τουλάχιστον. Μόνο οι μισθοί δεν ανεβαίνουν. Εγώ και αυτό το νέο. Ναι. Το θεωρώ τίμιο ότι από τη στιγμή που ανεβαίνει το ένα, ανεβαίνει και το άλλο. Ναι. Οπότε για μένα, μία μέρα που θα με κλειστεί και είναι μεγάλη χασούρα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, αν είναι να έχει αποτέλεσμα, εννοείται συμφωνώ. Αν έχει, ναι. Αν όμως είναι απλά για να κάνουμε για το Θεαθήνε, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, έλα και. Μη φοβάσαι, παίρνω. Εκδήλωσες ενδιαφέρον. Εκδήλωσες μη ενδιαφέρον. Εδώ. Λοιπόν. Το θέμα της ακρίβειας, παιδιά, είναι μεγάλο. Δεν λύνεται ούτε με ένα ρεπορτάζ, ούτε με ένα... Ναι, ναι. Δεν γίνεται... Να, έλα, κάτσε. Αύριο έχει απεργία για την ακρίβεια, θα πάρετε μέρος. Τον Άγια Πάγκα τον στείλει να καθαρίσει το περιβόλι και φύγουν το ακρίβεια. Έχει απεργία πανελλαδική, όλα θα είναι κλειστά αύριο. Έχει ακρίβεια καταρχήν, εσείς θα πάρετε μέρος. Και τα καφενεία. Λέγεται. Ποιο είναι το θέμα. Ο Απάλαρος θα κλείσει. 11 ώρα έχει στην πλατεία. Έχει ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, έχει στις βενζίνες, έχει πουθενό. Όχι ρε παιδί μου, όλα εσύ καλά με τσοτάκι που μας τα δίνει. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Αχ, κακή.
Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Κάτσε να πάμε εδώ στην περιφέρεια. Εδώ θα κάνουμε το κλείσιμο, γιατί φταίει η περιφέρεια, έτσι να έχουμε ένα φόντο ωραίο. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μεγάλη απεργία την Τετάρτη Πανελλαδική. Εγώ νομίζω είναι λίγο. Είναι λίγο. Η μία μέρα είναι λίγο. Μακάρι να πετύχει πολλά, αλλά δεν είναι έτσι. Και για να πετύχει κάτι πρέπει να είναι καθολικό, 100%. Αλλιώς, ως μη γενόμενο. Λοιπόν, αυτά. 1, 2, 3. Πώς να μην φανεί ότι είστε μουσική. Μπράβο, οδηγό, πουλάκια! What are you afraid of missing today? A 2-second glance doubles the risk of crashing. So what are you really missing? Second glance means you miss what really matters. Everything else can wait. 1, 2, 3. Αυτό ήταν το σήμα, κυρία. Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Σταγόνα ιστορίας. Τα κυριότερα γεγονότα στο νησί μας μέσα από το αρχείο της Αλήθεια TV από το 1990 μέχρι σήμερα. Ρεπορτάζ, ειδήσεις, συνεντεύξεις, γεγονότα. Η καταγραφή της ιστορίας του νησιού με εικόνες και ήχο.
πριν 37 χρόνια, στις 8 πρώτου 1987, χωρίς καν γραφεία, στο πατάρι του ιστορικού τυπογραφείου του Κώστα Ζήσιμου, γεννήθηκε η αλήθεια. Από τότε, 37 χρόνια μετά, δεν άλλαξαν τα πάντα. Αλλάξαμε εποχή. Σήμερα, με την αλήθεια λίγο μεγαλύτερη, προσθέθηκε ένα ραδιό αλήθεια, μια αλήθεια TV και πέρα από την κλασική έντυπη ενημέρωση, η φωτογραφία ενός θέματος προβάλλεται σε χρόνο μηδέν από το αλήθεια.gr. Σήμερα, μετά από 37 χρόνια, άλλαξαν τα πάντα, εκτός από ένα. Το έγραψε η αλήθεια. Το είπε το ράδιο αλήθεια. Το έδειξε η αλήθεια TV. Γιατί και σήμερα, μετά από 37 χρόνια, η αξιοπιστία δεν έχει χρόνο. Είναι μία, όπως και η αλήθεια.